Εν τω μεταξύ, προβληματισμό έχει προκαλέσει η απόφαση βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας του μέτρου περικοπής στους μισθούς των ενστόλων, τόσο ως προς την εφαρμογή της, όσο και ως προς το δημοσιονομικό κενό που αναμένεται να επιφέρει. Σύμφωνα με την απόφαση, τα ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν. Κάτι που σημαίνει ότι αφενός θα επηρεαστούν τα έσοδα των δημοσίων ταμείων και αφετέρου θα χρειαστεί να εξευρεθούν ισοδύναμα μέτρα για να καλυφθεί το κενό. Σαν βόμβα έσκασε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει ως αντισυνταγματική τη μείωση που είχαν υποστεί στους μισθούς και τα επιδόματά τους οι στρατιωτικοί και οι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας. Ο κ. Τουρνάρας κάλεσε τους νομικούς συμβούλους να εξετάσουν τρόπους να αναστείλουν αυτή την απόφαση. Προς το παρόν κρατούν χαμηλούς τόνους, περιμένοντας την καθαρογραφή της. Η απόφαση αυτή, εφόσον ισχύσει, υπάρχει κίνδυνος να τυνάξει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής στον αέρα. Λίγες ημέρες πριν από την έλευση της Τρόικας. Πρόκειται για την πρώτη αφισβήτηση μνημονιακής απόφασης από δικαστήριο, της οποίας είχε προηγηθεί μπαράς προσφυγών από ενώσεις και ομοσπονδίας εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών και ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών έκνοτε οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων όλων των σωμάτων που έγιναν σε εφαρμογή του Μνημονίου 2 αντιμετωπίζουν συνταγματικά προβλήματα. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας Ολομέλειας σχεδόν ομόφωνα διαπίστωσαν τα συνταγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περικοπή των αποδοχών των ενστόλων και θα ακυρώσει τη σχετική υπουργική απόφαση που τις προβλέπει. Αναλυτικότερα η έκταση της αντισυνταγματικότητας των περικοπών θα καθοριστεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Η απόφαση πάντως Ολομέλειας αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε στρατιωτικούς και άνδρες των σωμάτων ασφαλείας να ζητήσουν αναδρομικά. Με βάση το σχετικό νόμο, στρατιωτικοί και άνδρες των σωμάτων ασφαλείας είχαν υποστεί περικοπές από 2,5 έως 20% στους μισθούς τους, ενώ κουρεύτηκαν και όλα τα επιδόματα που εισέπραταν και παράλληλα καταργήθηκαν με τον ίδιο νόμο οι αυτόματες μισθολογικές ορειμάνσεις, επηρεάζοντας και τις συντάξεις. Η απόφαση αυτή για την κρίση των περικοπών ως αντισυνταγματικών, όταν δημοσιευθεί, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διεκδικήσεις αναδρομικών και αυτό το γεγονός θα σημάνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει ένα κονδύλι για την καταβολή αυτών των χρημάτων. Υπάρχει λοιπόν πλέον το νομικό προηγούμενο και ανοίγει και η κερκόπορτα και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους, οι οποίοι και μπορεί να έχουν χάσει τα εισοδήματά τους την ίδια ώρα που η κυβέρνηση για πρώτη φορά βλέπει να καταδικάζεται μια μνημονιακή δέσμευση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, μιας και τη συνολική καταδίκη.